Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Άλεξη. Γιώργο, είχαμε αποκαλύψει στη Βουλή για τα διαγνωστικά κέντρα. Να μας δώσεις την εικόνα. Με έντονες συζητήσεις και έντονη ανησυχία προκλήθηκε στη Βουλή και στην Επιτροπή Υγείας για το θέμα των διαγνωστικών κέντρων. Δέχθηκε ότι υπάρχουν φθηνά μηχανήματα, ότι δεν γίνονται σωστοί ελέγχοι στα διαγνωστικά κέντρα, υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα διαγνωστικά κέντρα, γίνονται αχρίαστες εγχειρήσεις, μίζες γιατρών, ενώ πολλά διαγνωστικά κέντρα και αξονικοί τομογράφοι φέρνουν θανάτους και υπάρχουν και καρκίνο. Και τι πληροφορίες έχουμε όσον αφορά το τι έχει ακουστεί στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα? Οι ισχυρισμοί που βουλεύτηκαν είναι ότι σε κάθε 20 αξονικούς τομογράφους προκύπτει ένας θάνατος. Η ακτινοβολία των αξονικών τομογράφων προκαλεί καρκίνο. Ελέγχθηκε για παράδειγμα ότι υπάρχει μηχανήμα που στοιχίζει 80.000 ευρώ, το οποίο είναι παγιάς καταστροφής. Υπάρχει μηχανήμα το οποίο είναι 1 ή 2 εκατομμύρια σύγχρονο μηχανήμα καινούριο, αλλά οι ελέγχοι που γίνονται είναι ανεπαρκείς τόσο και στα παγιά όσο και στα νέα μηχανήματα, ενώ και όσο καλή καταγγελία αφορά μίζες, ισχυρισμούς για μίζες, για γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν, είναι συμπαλλόμενοι με διαγνωστικά κέντρα και να παραπέμπουν ασθενείς τους σε αυτά. Γιώργο, μετά από αυτές τις σοβαρές καταγγελίες είχαμε κάποια αντίδραση? Είχαμε αντίδραση, μίλησε στην off-site η αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, η Σάβια Ορφανίδη, η οποία εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το θέμα, για τα όσα ακούστηκαν στην Βουλή, και ανέφερε ότι η Βουλή έχει 2 τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί. Πρώτα στην ασφάλεια των ασθενών, αλλά και στις ισχυριζόμενες και φερόμενες καταχρήσεις μέσα από τους ισχυρισμούς για μίζες από γιατρούς. Παράλληλα, υπήρχαν και κάποιες άλλες αντιδράσεις, τόσο από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κυβερνητικών Γιατρών, ο οποίος ζήτησε να γίνει έρευνα και να αναλυφθεί ευθύνη από όσους φαίνεται να έχουν σχέση με αυτές τους ισχυρισμούς, ενώ ο εκπρόσωπος του ΟΑΗ μας ανέφερε ότι πρέπει να τεθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα καλύπτει τα μηχανήματα τα οποία γίνονται αξονικοί, και παράλληλα θα σταλούν οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθεί στην ελεγκτική υπηρεσία για το θέμα των καταχρήσεων και των παραπομπών. Γιώργο, λόγω και της σοβαρότητας του θέματος, είχαμε και άλλες αντιδράσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε και για τις υπόλοιπες? Ναι, είναι οι αντιδράσεις από τον ΟΑΗ και από την εκπρόνηση και από τον Πασική που έχουμε αναφέρει. Μάλιστα. Τώρα, η Βουλή τι αναμένει το επόμενο διάστημα? Η Βουλή θα ξανασυζητήσει το θέμα εντός του επόμενου μήνα και περιμένει τόσο τις εκθέσεις από την ελεγκτική υπηρεσία καθώς και από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο Υπουργείο Υγείας μάλιστα θα καταθέσει και ένα νομοθετικό πλαίσιο για 2 ρυθμίσεις που θα αφορά τους ελέγχους στα διαγνωστικά κέντρα, καθώς και το στάτους αυτών των διαγνωστικών κέντρων, το πώς πρέπει να λειτουργούν, ενώ θα ζητήσει και πληροφορίες από τον ΟΑΗ για τις φερόμενες καταχρήσεις. Άρα θα είμαστε σε αναμονή για να δούμε μετά και από αυτές τις αντιδράσεις θα έχουμε κάποια νέα εξέλιξη για το θέμα αυτό. Ίσως τον επόμενο μήνα να υπάρξουν εξελίξεις τις οποίες θα συζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.